Σας ακούω να είστε καλή ερώτηση. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε στην πρώτη σελίδα των σημειώσεων. Έχουμε πολλές ακόμα σελίδες. Πολλά χρόνια ακόμα πρώτα, Θεός. Λοιπόν, χέρι. Έλα, έχουμε. Εσύ στην πίτα μου, πολύ παλιό κόψαμε. Ναι, ναι, ναι. Λόγισο, πάνω. Κύριε. Έλα, κάνω μια ερώτηση. Βλέπουμε τους αμαρτωλούς, όπως το είπατε και εσείς, ότι οριστείς που ήταν μαζί με τον Κύριο, μετάνιωσε τη ζωή του την τελευταία στιγμή. Έχουμε μάθει ότι η αμαρτία, όσο καιρό τη διαπράττουμε, οποιαδήποτε αμαρτία, αυτή μας σκληραίνει την καρδιά και στο τέλος μας κάνει σκληρούς στο να αποδεχτούμε τον Κύριο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν κάποιος, σαν αυτό το ληστή, φτάνει μέχρι το τελευταίο στιγμή της ζωής του, με αυτές τις αμαρτίες που έκανε, βλέπει την τελευταία στιγμή όμως τον Κύριο. Αυτό γίνεται πώς. Είναι αυτή η ταπεινότητα που είπατε, που σε όλη του τη ζωή κάνει την αμαρτία αλλά πιστεύει στον Κύριο, πώς δεν έχει σκληρήσει δηλαδή η καρδιά του. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις καρδιές του καθενός πώς είναι και πώς φτάνει στην τελευταία στιγμή να ζητήσει μετάνοια. Ο Θεός, ο οποίος ζητά τις καρδιές και νεκρούς, βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων και έστω την τελευταία στιγμή δίνει φωτισμό να ζητήσει ή από τον Θεό να φωνάξει, αν δεν βρίσκεται πνευματικός. Θεέ μου συγχώρεσέ με, υπήρξε μεγάλος αμαρτωλός. Ζητάω έστω και αυτήν την τελευταία στιγμή την παρουσία του πνευματικού μου, δεν βρίσκεται, αλλά βρίσκεται ο ζών παρόν Θεός. Πιστεύω ότι θα συλλάβει όπως συνέλαβε τη μετάνοια του Χριστού, έτσι και τώρα θα συλλάβει τη μετάνοια αυτή, θα δει τα δακρυά και θα το σώσει. Διότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού μου, όσο επιστρέψει και ζει να αυτόν όσο ζει και εκείνη τη στιγμή ζει και τις τελευταίες στιγμές διαπιστώνει την ματιότητα. Άρα σημαίνει ότι είχε κάποια προεργασία, κάποια καλή προαίρεση μέσα στην ψυχή του. Και ήρθε ο φωτισμός πάλι από τον Θεό, πάλι δωρεά του Θεού. Αυτή η αναλαμπή, γιατί δεν καλλιέργησε να το ρίξει, παρά την αμαρτωλότητά του, θα την αναγνώριζε. Και ο Θεός του έδωσε την ευκαιρία να σωθεί. Επειδή υπηρέτησα στον Άγιο Βασίλειο Κυριός, είχαμε κατά εβδομάδα υπηρεσία στο Αντικαρκιακό Νοσοκομείο του Μεταξά. Έχω εξομολογήσει ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν σε μετάνοια, αλλά ήσαν βουβοί. Και από τα μάτια τους έτρεχαν δάκρυα μετανοίας. Και είπα, θα σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, τις πλέον βασικές. Και αν είναι ναι, θα κλείνετε τα μάτια σας. Ή θα τα κλείνετε δύο φορές. Αν είχε ναι, όχι, προσπαθήστε να τα κρατήσετε τελείως άνοιχτα. Και ακούμε. Και σώθηκαν πολύ. Κοινώνησαν και κατάξαν στον ουρανό στη Βασιλεία του Θεού. Εμείς όσα είπαμε, τα είπαμε για να προβληματιστούμε. Ο Θεός θα βρει τρόπους για να μας σώσει. Θα βρει τρόπους. Μόνο η παρουσία σας μέσα στον εγώ, στην Εκκλησία, η συμμετοχή στα μυστήρια,
σημαίνει ότι ο Θεός θα βρει τρόπους και θα μας σώσει. Μέσα από τι, δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Αλλά εκείνος θα βρει τρόπο. Πανάγαθος όν, ακρόθυμος, πολυέλληνος, γεμάτος αγάπη, θα βρει τρόπο και θα μας σώσει. Αρκεί να θέλουμε να σώσουμε. Την ευγούρια σας, η ασθένεια που δίνεται, είναι προϊόν αμαρτιών, είναι προς παραδειγματισμό για να ελεηθούμε από τον Άγιο Θεό. Πρέπει αποκλειστικά να κάποιες φορές την προσευχή μας να έχουμε μόνο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Όσοι άνθρωποι αδύνεται, σφόλως θα προσευχηθούν. Δεν σημαίνει όμως ότι η κάθε ασθένεια που έχει στον άνθρωπο προϋποθέτει και αμαρτία. Έχουμε τον τυφλόν και γενετής. Το ρώτησαν οι Ματιθέα, τι σήμαρτε, ούτως ή η γονής αυτού ή να γεννηθεί τυφλός. Και η απάντηση του Κυρίου ήταν ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Επομένως, η ασθένεια δεν είναι αποτέλεσμα πάντοτε της αμαρτίας. Βέβαια, στον παραλυτικό είπε «Μη καίτε αμάρτανε» ή να μη συγχύρωτε γέννητε. Πολλές φορές αλλά όμως η φύση μας, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων μας, του Αδάμ και της Εύας, αυτή η πτώση έφερε την αμαρτία. Η αμαρτία πηγαίνει στο θάνατο. Μέχρι να έρθει ο θάνατος όμως, ο άνθρωπος περνά από τον κόπο, από τον πόνο, από την ασθένεια, από τη φθορά, από το γύρας. Είναι μέσα σε όλα. Είναι αποτέλεσμα της καθολικής αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους και όχι της ατομικής. Εγώ σαν αδύνατος άνθρωπος. Επειδή δοκίμασα και τους δύο ειδών πειρασμούς, συγχωρέστε να κάνω μια ομολογία, σας είπα σε αυτή μου την ομιλία μου, δεν θα ταπεινολογήσω. Ό,τι σας πω είναι αλήθεια. Από το 1976 υποφέρω από φωνοκεφάλους. Πολύ από την ένταση, στεναχώρια, από τα πολλά που καταστρέφει, τις πιέσεις, τα χιλιάδια. Πολύ. Τι είπα όμως και τι λέω. Χίλιες φορές υπονοκέφαλη παρά άλλου είδους πείρας μη ψυχική. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που μέχρι τώρα κρατάς τις υπονοκεφάλες στο κεφάλι. Και δεν μου δίνεις ψυχικό αμαρτία. Στην ομολογία. Συγγνώμη. Την ευχή σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιλάμε πάντα για έναν πιστό άνθρωπο, έτσι. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι στην Εκκλησία, είναι πιστός, αλλά έχει μια θέση ψηλή, είναι κάπου διευθυντής, είναι δάσκαλος, είναι υποδιός και πρέπει να επιβάλλεται. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να παραμείνει ταπεινός και να μακράσει την ψυχή. Ωραία. Ευχαριστώ. Έχουμε ταπεινούς. Ταπεινού στο πνεύμα του, το χού στο πνεύμα του, γιατί αυτή είναι η ταπείνωση. Που παρά τη μόρφωσή του, τη θέση του, την επιστημονική του θέση, παρά τα επιτεύγματα που έχω, α πούμε, σαν ιατροί, σαν χειρουργοί, σαν αυτό, εν τούτοις όμως επειδή γνωρίζουν το
Το διαπιστώνουμε σε αυτήν την πείρα της ζωής, ότι με το πέρασμα του χρόνου και του καιρού καλλιεργείται αυτό. Ότι όλα είναι του Θεού και δεν είναι τίποτα δικά του. Ο Θεός σου χαρίζει την ταπείνωση. Η έρωτα σπίτι του και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας σιγά σιγά μαθαίνει αυτόν τον δρόμο, αυτή την πορεία της πίστης, της αγάπης, της συμμετοχής των μυστηρίων του, της ακροάσεως του Λόγου του Θεού, στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και, τα κάνει πράξεις αυτά. Προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές, ζητώντας πάντοτε τη βοήθεια του Θεού. Εγώ, ως αδύνατος άνθρωπος, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το θυμό. Λέω μια παράδειγμα. Θεέ μου, βοήθησέ με εσύ. Εσύ να με βοηθήσεις. Ποιος θα με βοηθήσει. Και ο Θεός μου βοηθάει. Είμαι σε ένα μοναστήριο. Και ένας μοναχός παρακαλούσε μέσα από την Παναγία, δεν μου προδώσω το μοναστήριο τώρα, την Παναγία, και ζητούσε να το κόψει το θυμό και τα νεύρα. Βοήθειά του. Βγαίνοντας έξω, συναντά ένα γεροντάκι 90 χρονών και επειδή αθρυμένο όμω βγήκε από το μοναστήρι, δεν το είπε βλακή. Τον έρωσε λοιπόν το γεροντάκι εκείνο από πίσω μέχρι κάτω. Άναψε λοιπόν ο μοναχός, νευρίασε, είναι κακό μεγάλο, που ήρθε να τον πλήξει. Το γεροντάκι. Πήγε μέσα λοιπόν διαμαρτυρόμενος στην Παναγία. Παναγία μου, δεν σου έλεγε, δεν σε παρακαλούσε με μια ώρα με δάκρυα στα μάτια να μου πάρεις το θυμό και τα νεύρα από πάνω μου. Και το απαντάει η Παναγία μέσα από την εικόνα. Σου έδωσα την ευκαιρία να την έχασες. Έπρεπε να καλύψεις υπομονή. Δηλαδή, άμα ζητάς ταπείνωση, θα σου δώσει και δρόμους ταπείνωσης. Μα θα σου δώσει αγάπη, θα σε αδικήσουν. Θα σε φθονίσουν, θα σε κατηγορήσουν, θα σε λασπώσουν. Πώς θα καλλιεργείς την αγάπη. Δεν πει αγάπη τον πλησίον σου σε αυτό. Τον εαυτό σου τον αγάπα στον άλλον επειδή έχει το αυτό το κουσίο εκείνο, τα έχει βάλει μαζί σου, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Λοιπόν, υπάρχει και η καλλιέργεια. Η χριστιανική καλλιέργεια, αυτή που γίνεται εδώ, σας προετοιμάζει σιγά σιγά, αργά μεν αλλά σταθερά, σας προετοιμάζει για όλους αυτούς τους δρόμους, ένας είναι ο δρόμος του Θεού, ο οποίος έχει το σύνολο των αρετών μέσα. Α, λοιπόν, αυτός ο ηθοποιός, ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, ο αγιογράφος, ο συνθέτης της μουσικής, ο επιστήμονας, ο Αϊνστάιν, ο μυστηρίουσος Αϊνστάιν, ο ευθυγής, οποιοσδήποτε άλλος είναι αυτός. Να πούμε μικρός έμαθε, να φροντίζει λίγο-λίγο, δειλά-δειλά, βηματάκια μικρά-μικρά, να ακολουθεί τον Χριστό, θα έρθει και η ώρα αυτή να βιώσει την ταπείνωση. Θα του δώσει ο Θεός τις ευκαιρίες. Ξέρει πως θα τον ταπεινώσει. Και ο Άγιος Λουκάς. Ήταν μεγάλος χειρούργος, όπως θα σας έχω πει επανειλημμένες φορές και ίσως έχετε διαβάσει και το βίωμα. Είδε ένα γεωγραφικό χωρίο, είχε όμως ευσέβεια. Είχε ευσέβεια. Καλλιέργεια μέλη από παιδί. Και όταν πέθανε η σύζυγός του και έμεινε αυτός με τα παιδιά του 3-4 πόσα είχε, διάβασε λοιπόν εκεί ότι ο μενθερισμός πολλής ιδέω κάτι ολίγη και λέει τα αφήνω όλα και τη ζωγραφική που ασχολείται και την ιατρική και ακολουθώ τον Χριστό. Και είναι αυτός ο Χριστός Άγιος, δεν είναι επιστήμονας. Ή λίγους επιστήμονες έχουμε που είναι
πίνει το πνεύμα. Ανάμεσά μας και ανάμεσα στον κόσμο που κυκλοφορεί γύρω μας, υπάρχουν πολλοί. Αλλά αφανείς. Ταπεινή την καρδία. Με ταπεινό το χρόνο. Με εμπιστοσύνη στον Θεό. Χωρίς πολλές μετάνοιες. Σηκώνω τον εργάτη. Πρωί-πρωί. Παλιά τα χρόνια. Το 30, τότε που γεννήθηκα. Και περνούσε από τον ναό. Έπινε μέσα από το κεράκι. Το πρωί. Έκανε το σταυρό. Και έλεγε, Χριστέ μου, αφήνουμε σήμερα στα χέρια. Το βράδυ τελειώντας τη δουλειά, γιατί τα δύο ώρες ήταν 12 ώρες. Δεν είχα θεωρηθεί ακόμα τα 8 ώρες. Λοιπόν, το πρωί με τη νύχτα. Για να βάλω κουβάντσο με πείνα τότε. Δεν τίποτα συνέβη. Και λέγει, σε ευχαριστώ για την ημέρα που μου χάρισε. Θα πιστέψω στη γυναίκα μου και στα παιδάκια μου και να φέρω το πρόγραμμα μου. Το ψωμί, την ντομάτα, το κρεμμύδι, την ελιά. Δόξα να έχει το όνομά σου. Αυτή είναι η ταπείνωση. Όλοι μας μπορούμε να βιώσουμε. Οποιαδήποτε και αν είναι η μόρφωση μας. Όσο ψηλά και αν είναι τα αξιώματα μας. Αλλά βλέπετε, τα αξιώματα και τα ονόματα και τα... αυτά γίνονται εμπόδια για το μεγάλο εγώ του ανθρώπου μέσα. Αυτό είναι το κρατούμενο που έχω μέσα μας. Είναι και τόσο εύκολο να το καταλήψω. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού και μέσα από τα Πανάγια σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός, ένας ή κάποιος.